Τα λιμενικά προβλήματα της ακίνθου και κυρίως η εξεύρεση τρόπου για την υποδοχή κρουαζερόπλων στο νησί απασχόλησαν νευρία στη σκέψη που προκάλεσε ο εμπορικός σύλλογος, προσκαλώντας τους τοπικούς αιρετούς άρχοντες και τους επιχειρηματικούς κλάδους. Εκδήλωση για τις ταυλικές εγκαταστάσεις και την κατασκευή νέων σφαγείων πραγματοποίησε το Σάββατο ο Δήμος Αρτεμισίων, προσκαλώντας και τον εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πασεγιές, Παναγιώτη Πεβερέτο. Εκεί αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά ότι κανένα στάβλο στη Ζάκυνθο δεν έχει άδεια και επισημάνθηκε ότι θα πρέπει όλοι να διοδοτηθούν μέσα στο 2010, διαφορετικά δεν θα υπάρξει άλλη προθεσμία. 8 άτομα έχασαν φέτος τη ζωή τους στην άσφαλτο του νησιού μας, όπως ανέφερε ο διοικητής της τροχέας Νεκτάριος Τσόλος. Να σημειωθεί ότι στην έναρξη της έκθεσης τροχέας τελέστηκε τρισάγιο και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη των θυμάτων. Τίποτα καινούριο δεν ακούστηκε στην έκθεση τροχέας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πρόληψη Ατυχημάτων Αντώνη Νέγκα. Πρόσθεσε δε ότι τα στοιχεία που δόθηκαν για εκείνους που έχουν φύγει από τη ζωή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού οι νεκροί είναι περισσότεροι. Πρόβλημα με την έλλειψη χρηματοδότησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους αντιμετωπίζει ο Δήμος Ζακυνθίων. Το ζήτημα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ικανοποίησή τους για τις παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο ΧΙΤΑ, δηλώνουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του Καλαμακίου μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία τους στο χώρο την Παρασκευή. Βουτιά έως και 40% έχει σημειωθεί στην εμπορική κίνηση της αγοράς του νησιού, σύμφωνα με τους εμπόρους. Η μείωση οφείλεται, σύμφωνα με τον κλάδο, στην γενικότερη οικονομική κατάσταση, λόγος για τον οποίο ζητώνται άμεσα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης υπέρ των ασθενέστερων τάξεων. Τις σκέψεις και τα όνειρα της θεγατέρας της Άντζελα Νέγκα διάβασε η μητέρα της Βίκη, δίνοντας τις ευχές της για χρόνια πολλά. Όπως ανέφερε η ίδια, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη των τροχαίων, προκειμένου να μην χαθούν άλλα παιδιά. Εορταστική εκδήλωση για τα 170 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου πραγματοποίησε η Λέσχιο Ζάκυνθος την Κυριακή στον πολυχώρο της στην πλατεία Αγίου Μάρκου.